Πάμε στην Ηλιάνα. Κάπως πεδίο μάχη σήμερα το πλατό. Πολλές μεγάλες αλλαγές, ισορροπίες, περίεργα πράγματα. Εσύ όμως, Χαρά, είσαι έτοιμη, λαμπερή, να πας για ποτό, να κάνεις προξενιά στην Ειρήνη. Mm-hmm. Σίγουρα θα μιλάω με τον σερβιτόρο εγώ. Λοιπόν, το top μου αρέσει. Είναι ωραίο, έχει ωραία λάμψη, τόσο όσο χρειάζεται. Τα μαλλιά σου είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα, βγάλε λίγο το σακάκι. Με αυτό το top, δεν μπορείς να φορέσεις με τίποτα αυτό το παντελόνι. Έχει τελείως διαφορετικό ύφος. Δηλαδή είναι για να πας στο γραφείο, είναι για να το βάλεις με πουκάμισο, να το βάλεις με ζιβάγκο, είναι να το βάλεις με χίλια δυο πράγματα, εκτός από αυτό το μπλουζάκι. Θα προτιμούσα να βάλεις κάτι χαμηλόμεσο. Ταιριάζει περισσότερο σε αυτά τα τοπάκια. Δηλαδή, ακόμα και φούστα, είδες, καμιά φορά τα συνδυάζουν ίδια. Που βάζουν φούστες χαμηλόμεσες, στα λίγα να καταλάβεις πώς ταιριάζει καλύτερα ένα τέτοιο τόπο. Θα σου βάλω ένα. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, εσύ τι θα βάλεις? Θα βάλω τα μεταξωτά και θα χορέψω. Ήμουν τόσο σίγουρη. Κοίταξε, ξαναβάλω το σακάκι, είδαμε το μέσα, θα σου πω κάτι. Και θέλω να το φορέσει κανονικά. Εγώ βαριέμαι πια τα σακάκια που τα. Μπράβο, τα ρίχνετε απλά. Ωραία. Κοίτα τι συμβαίνει. Ωραίο κοστούμι, αλλά το κάτω παντελόνι δεν. Να πω ότι δεν είναι για σένα για την περίσταση που πας. Δεν σε κολακεύει, θα πω επίσης. Δεν είναι ένα κοστούμι που είναι. Που θα έλεγα ότι είναι ραμμένο επάνω σου. Δεν σου πάει πάρα πολύ. Επίσης η ώμη, είσαι στενή πάνω εδώ. Η ώμη αυτή που έχει, ναι, μεν είναι ωραίο που είναι μεγάλη, αλλά πέφτουν και συνδημιουργούν μια λίγο περίεργη σιλουέτα. Επίσης, είναι μεσατό. Όχι. Ωραία. Γενικά, εγώ τα παίρνω και πιο μεγάλα τα σακάκια σε νούμερο. Άκου τώρα, όταν παίρνεις ένα μεγάλο σακάκι σαν αυτό, το οποίο δεν είναι μεσάτο, τότε να προτιμάς να δίνεις και έστω να είναι λίγο πιο loose το κάτω, για να έχει ένα στυλ. Ωραία εμφάνιση, θα προσέξεις λίγο τα πατρών, να είναι πιο σωστά επάνω σου. Τέλειο. Ένα. Ευχαριστώ. Και νάτος τώρα ο Στέλιος μου. Κι εγώ. Νόμιζα κι εγώ ότι το βάλες επίτηδες. Γι' αυτό έβαλες την Ειρήνη στο κόνσεπτ. Στο κόνσεπτ. Γιατί πιο Y2K από αυτό δεν υπάρχει. Ωραίο θα ήταν δηλαδή να το είχες κάπως σκεφτεί. Εν πάση περιπτώσει, ένα ωραίο κοστούμι είναι αυτό. Όντως συμφωνώ με ό,τι σου είπα μέχρι τώρα εδώ, συναδέλφοι μου. Το παντελόνι αυτό δεν σε κολακεύει. Έπρεπε να είναι λίγο πιο στενό στους γοφούς και να ανοίγει ελαφρώς πιο προς τα κάτω ή να είναι όλο στενό ή όλο πιο φαρδί. Okay. Οι λάμψεις τώρα παπουτσιών και τσάντας, ενώ τα κομμάτια είναι ωραία, γίνονται ξαφνικά πολύ φλίαρα πάνω σε μια πολύ μεγάλη λευκή επιφάνεια. Είναι όλα ασύνδετα μεταξύ τους. Οπότε και εγώ θεωρώ ότι είναι μια εμφάνιση που ενώ είναι εντυπωσιακή, στην πραγματικότητα έχει πάρα πολλά λάθη. Mm-hmm. Είσαι όμως πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό δεν στο παίρνει κανείς. Ένα. Ευχαριστώ πολύ. Χαρά, τελική βαθμολογία 5,1. Τέλειο. Ευχαριστώ. Μπορείς να επιστρέψεις.